Το πρόσφατο λουκέτο στο Ολυμπιακό Στάδιο, λόγω προβλήματος ατικότητας στο Σέκαστρο Καλατράβα, φέρνει στο προσκήνιο τη σκουριασμένη γέφυρα Καλατράβα στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, η οποία έχει αφαιθεί στην τύχη της εδώ και 20 χρόνια. Και η επίμαχη γέφυρα δεν συντηρήθηκε ποτέ και μάλιστα έκλεισε για τους δημότες και επισκέπτες στις αρχές του 2020, διότι θεωρείται επικίνδυνη. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουν ακόμα δρομολογηθεί οι διαδικασίες συντήρησής της. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εγκατάλειψης πάνω από 20 χρόνια ενός έργου, το οποίο θα μπορούσε με μια μικρή δαπάνη να συντηρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και σήμερα έχουμε εκτεταμένες ζημιές, όπου φυσικά το κόστος της αποκατάστασης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αν το συντηρούσαμε σωστά. Ποτέ δεν συντηρήθηκε αυτή η γέφυρα? Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ. Προφανώς και αρκετά ελάσματα είναι, θα πρέπει να αντικατασταθούν, αρκετές κοχλιώσεις αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν κατεστραμμένες και ένα μέρος του καλωδίου, ίσως και πάνω από το 30-40%, αυτή τη στιγμή είναι σε αχρηστία και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Δεν κυκλοφορούν, δεν βλέπουν αυτά που γίνεται. Χάλια Ηράκλειο, χάλια. Περνάνε και πάλι πηδάνε από πάνω, κάνε δείχνουν, καμιά ώρα θα πέσει κανείς μέσα, θα πνιγεί. Εντάξει, πηδάνε από πάνω, αλλά όσο να είναι επικίνδυνο. Δεν είναι σωστό, κάτι πρέπει να κάνουν εδώ πέρα. Επιστολή προς τον Δήμο Ηρακλείου και προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης αναμένεται να αποστείλει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η μελέτη αποκατάστασης, όπως και να πάρθουν οι ανάλογες εγκρίσεις, όπως τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και αδειοδοτήσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Για την επιμάχη γέφυρα, προφανώς θα ευχαριστήσουμε την προσοχή σε όποιον είναι υπεύθυνος, είτε αυτό είναι ο ΑΚ. Έτσι, γιατί ο ΑΝΑΚ μετατράπηκε σε ΟΑΚ σήμερα. Είτε είναι ο οποίος έκανε το έργο, έτσι, και ήταν και από εκεί και πέρα, είτε ο κύριος του έργου, που προφανώς θα έπρεπε να είναι ο Δήμος Ηρακλείου, άσχετα με όποια γραφειοκρατική διαδικασία, προφανώς θα να επιληφθούν του θέματος, όποιος είναι. Δυστυχώς οι συναρμοδιότητες, κυρία Μακάκη, είναι ένα θέμα πολύ βαρύ σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα να απεμπλακούμε από τέτοιες διαδικασίες. Είναι ένα χάλι για το Ηράκλειο να βλέπουν τώρα οι τουρίστες αυτό το χάλι. Αυτό είναι χρόνια τέτοιο. Αυτό είναι επικίνδυνο και είναι παντού τρύπες. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα να τη βλέπουν οι τουρίστες, γιατί κυκλοφοράνε πάρα πολύ. Η γέφυρα Καλατράβα κατασκευάστηκε το 2003 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, με τα ρεπορτάζ να είναι δεκάδες με φόντο το σκηνικό εγκατάλειψης. Και μπορεί η γέφυρα να έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, όμως αρκετοί δημότες αγνοούν τη σχετική σήμανση και τη διασχίζουν με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Ο κάθε πολίτης, όταν αγνοεί βέβαια τις προειδοποιήσεις, υπάρχει νομίζω και εμφανή η ταμπέλα, να μην διέχεται κανείς ότι είναι επικίνδυνο, και υπάρχουν και κλειδώματα για να μην μπαίνει κανείς. Τώρα, αν κάποιος πολίτης κάνει κάτι τέτοιο, προφανώς το κάνει παράνομα. Κατά πρώτον και με κίνδυνο της ζωής του. Ελπίζω ότι δεν θα καταρρεύσει από μόνη της, θα προσληφθεί, θα προλάβουμε το γεγονός για να μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε.